από το κλειστό γυμναστήριο. Εγώ αυτό που μπορώ να ξεκινήσω για να αναφερθώ στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι τη συγκεκριμένη ανάρτηση την έχουν ανεβάσει στο site η Χρυσή Αυγή αλλά και η κυρία Ζαρούλια. Εγώ μπορώ να ξεκινήσω λέγοντας αυτό. Τώρα, μαζεύτηκαν 15 άτομα, αυτές είναι οι υπογραφές που μαζεύτηκαν. Μπορούσαν να μαζέψουν ακόμα περισσότερες, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το στάδιο δεν μου ανήκει, δεν είναι δικό μου. Είναι ένα στάδιο του Δήμου το οποίο μου κάνει την τιμή να το ονοματίσουν λόγω των επιτυχιών που έχω φέρει στον αθλητισμό. Αλλά και πάλι, το στάδιο είναι κάτι το υλικό, είναι κάτι, και ακόμα και τα μετάλλια, αν θέλετε, είναι κάτι το υλικό. Ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ, πολύ διαφορετικό. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους ενέργειες. Μιλάμε για έναν νομό εκβιασμό, ο οποίος εκβιασμός δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι διαφωνούν με το γεγονός ότι πολιτεύουμε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το γεγονός ότι είμαι ένας αθλητής, ο οποίος δεν έχει καμία δουλειά ο αθλητής να πολιτευτεί. Εγώ δεν ξέρω δημοκρατικό καθεστώς το οποίο απαγορεύεται για τους αθλητές να πολιτεύονται. Νομίζω μόνο σε απολυταρχικά καθεστώτα γίνονται αυτά. Νομίζω ότι είναι από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτό στην κρίση του κόσμου. Ο κόσμος ξέρει καλύτερα και μπορεί να τοποθετηθεί. Μας δίνετε πάσα για την επόμενη ερώτηση. Είστε ένας αθλητής που τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Είστε πολίτης της Βόρειας Ελλάδος. Πώς αποφασίσατε να κατέβετε στην πολιτική μέσω της συμμετοχής στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ σε μια εποχή γενικά αρκετά άγρια, θα λέγαμε. Θα σκεφτόταν κανείς ότι τόσο καλλιτέχνες και τόσο και αθλητές σκέφτονται να μην χάσουν τους οπαδούς και τους φαν τους. Εσείς αντιθέτως σε αυτή την συγκυρία πήρατε μια θέση. Αυτό σας έχει στοιχήσει καταρχήν για κάποιο λόγο? Οι κοινωνικοί αγώνες και προσπάθειες δεν μπορεί να γίνουν άμα ανησυχείς, άμα χάσεις οπαδούς και φαν. Αλλιώς δεν θα γινόντουσαν αγώνες. Αλλιώς θα ενδιαφερόμασταν όλοι πόσους followers έχουμε και πόσους φίλους έχουμε και πόσοι μας λένε μπράβο χτυπώντας μας την πλάτη. Εγώ είδα ότι η κοινωνία μας γενικά είναι προβληματική. Βλέπουμε πάρα πολύ μίσος, βλέπουμε πάρα πολύ να δείχνουν το δάχτυλο σε διαφορετικότητα. Βλέπουμε γενικά προβλήματα στην κοινωνία τα οποία χρειάζονται να εξομαλυνθούν. Εγώ από τη δική μου τη μεριά έχω προσπαθήσει το τελευταίο διάστημα από τη Θεσσαλονίκη με δράσεις που έχουν να κάνουν με το ρατσισμό και το φασισμό να προσπαθήσουμε με το αντιρατσιστικό παρατηρητήριο όσο μπορούμε να βοηθήσουμε πρωτίστως τους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται αυτές τις επιθέσεις και δευτεροβόντως να μπορέσουμε να συντονίσουμε κάποιες υπηρεσίες ώστε να βρεθεί μια λύση και να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόσεξε. Εγώ έτσι και αλλιώς ήμουνα και δεν το κρύβω ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ εκ των προτέρων και είδα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα που σαν αθλητής εφόσον μπόρεσα να επηρεάσω κάποια παιδιά, κάποιους μεγάλους έστω και ένα ή έστω και 10, 100, 1000 παιδιά όσο είναι αυτά που να σέβονται την άποψή μου και αγαπώντας τον αθλητισμό να τα επηρέασα για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό ο οποίος αθλητισμός έχει μια πολύ διαφορετική κοινωνική διάσταση, δεν είναι μόνο οι επιδόσεις. Ο αθλητισμός είναι μια δίωδος στην κοινωνία για πολλές προβληματικές. Για πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες θεωρούνται προβληματικές, αλλά θέλουν να βρουν το χώρο τους και μπορούν να το βρουν μόνο μέσω του αθλητισμού. Λοιπόν, με τον ΣΥΡΙΖΑ βρήκαμε εξ αρχής αυτό ήταν το σημείο επαφής, μου έγινε η πρόταση και βεβαίως δεν μπορούσα να την αρνηθώ. Πρωτίστως γιατί είναι μια πάρα πολύ δημιουργική θέση, η θέση του Ευρωκοινοβουλίου. Έχεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις την τομή σου ή να προσπαθήσεις να κάνεις την τομή σου και να ενώσεις τη φωνή σου με υπάρχουσες φωνές. Και ταυτόχρονα θεώρησα τιμή για τον ΣΥΡΙΖΑ που εμπιστεύεται πάνω μου τα όποια ιδεώδη, τα ιδεώδη της αριστεράς και τα ιδεώδη τα οποία προσβεύει στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Ακριβώς λοιπόν τώρα, επειδή μπαίνετε στην πολιτική, εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε αυτό το περιστατικό στη Βόρεια Ελλάδα ή και σε όλα τα περιστατικά με παρόμοια απόχρωση που έχουν σημειωθεί τον τελευταίο καιρό. Ποια θεωρείτε ότι είναι η πολιτική τους διάσταση? Είναι μικρή, αφορούν λίγους ανθρώπους ή είναι ίσως λίγοι αυτοί που κατεβαίνουν στον δρόμο αλλά έχουν την επιδοκιμασία ή την ανοχή έστω πολλών? Καταρχήν το πρόβλημα ότι είναι πια πολιτική διάσταση. Η ελληνική κοινωνία προσπαθούσε και τα κατάφερνε πάρα πολύ καλά επί δεκαετίες να κρατήσει μακριά από την πολιτική σκηνή αυτού του είδους τα κόμματα, αυτού του είδους τις πολιτικές πεπιθήσεις, κοινωνικές πεπιθήσεις θα λέγα εγώ. Δεν είναι πολιτικές, είναι κοινωνικές πεπιθήσεις. Σε εμάς συνέβησαν επεισόδια δύο φορές, μαζί με τον Κώστα τον Αρβανίτη. Η πρώτη φορά ήταν στην Κατερίνη,
όπου ήταν γύρω στα 15 άτομα, επικεφαλής των οποίων, και επικεφαλής το λέω γιατί ήταν μπροστά και έδινε σύρμα το τι θα γίνει και το τι θα κάνουν, έδινε σήμα στους υπόλοιπους, ήταν ένας πρώην υποψήφιος της Χρυσής Αυγής στην Κατερίνη, ο οποίος είναι νυν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με έναν συνδυασμό που υποστηρίζει Νέα Δημοκρατία. Τη συγκεκριμένη μέρα μας πετούσαν ποτήρια γυάλινα, μας πετούσαν πυρούνια από την καφετέρια, φωνάζανε, βρίζανε. Το γεγονός της ημέρας όμως δεν είναι ότι 15 από αυτούς βρέθηκαν εκεί για να χαλάσουν τη συγκέντρωση. Το γεγονός της ημέρας είναι ότι 200-250 άτομα από την τοπική κοινωνία της Κατερίνης δεν φοβήθηκαν, περάσανε τις πόρτες κοιτώντας τους στα μάτια. Και είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα ότι ο φασισμός δεν μπορεί να κερδίσει τη δημοκρατία. Αυτό το σύνθημα που ακούστηκε προχθές, στο τελευταίο περιστατικό, κλήρος, στρατός, αστυνομία, όλοι μαζί για τη Μακεδονία. Εγώ έχω χειρότερο. Ποιο? Στην Πτολεμαϊδα. Ναι. Τσεκούρια και φωτιά στα κόκκινα σκυλιά. Αυτά τα συνθήματα λοιπόν, τα οποία τα εκφράζουν 15 άτομα, 20 όσα μαζεύονται εκεί, σε άλλες φορές, σε άλλες περιπτώσεις 8, σε άλλες περιπτώσεις 15, δεν έχει σημασία. 50. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένα μεγάλο σιωπηρό ακροατήριο στη Βόρεια Ελλάδα, όπως ισχυρίζονται κάποιοι άνθρωποι. Υπάρχει, σας το οι λέω. Οι οποίοι βλέπουν ότι εκφράζονται μέσα από αυτά τα συνθήματα. Υπάρχει ένα, εγώ θα σας έλεγα κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ένα σιωπηρό ακροατήριο που θέλει να αντιδράσει σε αυτά και φοβάται. Mm-hmm. Και εδώ είναι η πρώτη μεγάλη νίκη της ακροδεξιάς, που έχει σπείρει το φόβο στον κόσμο που προσπαθεί δημοκρατικά να αντιδράσει. Στην Πτολεμαϊδα. Ήταν γύρω στα 40 με 50 άτομα, από τα οποία 40 με 50 άτομα, τα 25 ήταν από άλλη περιοχή, από μια ακροδεξιά οργάνωση, η οποία λέγεται Σάρισα. Αυτή η οργάνωση λοιπόν αποσχίστηκε από τη Χρυσή Αυγή, γιατί θεωρεί τη Χρυσή Αυγή μια light ακροδεξιά οργάνωση. Νομίζω ότι κλιμακώνεται συνεχώς. Βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν αποδοκιμάζεται από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου στην Ελλάδα. Ίσως να μην έχουν καταλάβει ότι ψηφοθερικά παιχνίδια θα φέρουν προβλήματα και στα ίδια τους τα κόμματα, γιατί κόμματα που σιωπούν απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, κάποια στιγμή θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους ιστορικούς υποστηρικτές και ψηφοφόρους τους, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν τους εκφράζουν ούτε αυτή η σιωπή, ούτε κάποιες ρητορικές οι οποίες σιγά σιγά τέμνουν λίγο πιο δεξιά όσο και πηγαίνει, όσο περνάει καιρός. Μάλιστα. Και τώρα Ευρωβουλή. Δηλώνετε υποψήφιος για την Ευρωβουλή. Ναι. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας λοιπόν, πιο συγκεκριμένα? Η μεγάλη μου προτεραιότητα είναι, επειδή όλα καλά με τη δημιουργία και να κάνεις καινούργια πράγματα, αλλά νομίζω ότι πρωτεύων αυτή τη στιγμή είναι να ενώσω τη φωνή μου με όλες τις φωνές του προοδευτικού μετώπου στο Ευρωκοινοβούλιο, που να προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε την Ευρώπη προς ένα διαφορετικό δρόμο από αυτό που φαίνεται να οδηγείται. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη έχει φέρει απόλυτα συστημικές κυβερνήσεις, οι οποίες συνεχόμενα καταπιέζουν το λαό με αντιλαϊκά μέτρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα το οποίο θέλω να προσθέσω τη φωνή μου προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά θέλω και όσο περισσότερο μπορώ να αναδείξω την κοινωνική αξία του αθλητισμού, το οποίο είναι κάτι το οποίο γνωρίζω, έχω ζήσει μέσα από τον αθλητισμό, έχω μεγαλώσει μέσα στον αθλητισμό και θα συνεχίσω να βρίσκομαι μέσα στον αθλητισμό, είναι κομμάτι του εαυτού μου. Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό όπλο το οποίο μπορεί να λύσει τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται. Ενδεικτικά μπορώ να σας πω ότι είναι ίσως η μοναδική έτσι, κοινωνική δράση στην οποία μπορούν 22 άτομα ας πούμε, στο ποδόσφαιρο να χωρίς να μιλάνε την ίδια γλώσσα, να τους βάλεις σε ένα γήπεδο και να παίξουν ποδόσφαιρο χωρίς να χρειαστεί να μιλήσουν. Στον αθλητισμό. Οι κερκίδες δεν συμβαίνουν πάντα αυτό. Κοιτάξτε, οι κερκίδες δεν είναι το υγιές κομμάτι του αθλητισμού. Το υγιές κομμάτι του αθλητισμού είναι τα μικρά παιδάκια, τα οποία από το δημοτικό συμμετέχουν σε αθλητικές οργανώσεις, σε σωματεία, παίζουν. Οι γονείς τους ευτυχώς κάνουν τον κόπο να τα πηγαίνουν να συμμετέχουν. Ο αθλητισμός είναι το κομμάτι της διόδου για κοινωνικές ομάδες σαν τους μετανάστες. Να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία μας, σαν τα παιδιά με κινητικά προβλήματα, σαν τους ανθρώπους με αναπηρία, για τα υπέρβαρα τα παιδιά. Υπάρχουν τόσες κοινωνικές ομάδες που μπορούν να βρουν το δρόμο τους στην κοινωνία μας και να ενταχθούν μέσω του αθλητισμού. Και νομίζω ότι έχει υποτιμηθεί η αξία του αθλητισμού. Ασχολούνται μόνο με τα νούμερα και με τα έσοδα στην Ευρώπη, όπως γίνεται και καθολικά, νομίζω. Άρα, μιλάτε για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Μιλάω για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αλλά και νομίζω ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αυτή τη στιγμή παράγει ανισότητες σε όλη την Ευρώπη.
Έχει ίδιες υποχρεώσεις με πολύ λιγότερα δικαιώματα για τους αθλητές σε σχέση με τα επαγγελματικά. Ο επαγγελματικός αθλητισμός εκμεταλλεύεται ήδη τους αθλητές χωρίς αυτοί οι αθλητές να έχουν λόγο σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, τηλεοπτικά έσοδα. Έχει ο αθλητής που εκμεταλλεύεται την εικόνα του φωνή για να μπορέσει να διαπραγματευτεί και αυτός, να είναι ένα κομμάτι αυτής της διαπραγματεύσης των τηλεοπτικών εισόδων. Εγώ θα σας πω για τους τερασιτέχνες αθλητές που δεν υπάρχει συμβόλαιο. Αγωνίστηκα σε 4 Ολυμπιακούς αγώνες. Η Ολυμπιακή Επιτροπή 4 φορές εκμεταλλεύτηκε τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Ρωτήθηκα ποτέ εγώ για αυτά. Ξέρετε, είναι ίσως να φαίνεται εύκολο, αλλά ο χάρτης του αθλητισμού στην Ευρώπη και η ατζέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν πολλές εντάσεις εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Ίσως αυτό να συμβαίνει γιατί, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, έτσι και στην Ευρώπη, η Βόρεια Ευρώπη και η Νότια Ευρώπη έχουν πολύ διαφορετικά αθλητικά συστήματα. Η Νότια Ευρώπη, όπως εμείς, έχουμε περισσότερο ανθρωποκεντρικά αθλητικά συστήματα, όπου ο αθλητισμός είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη, όπου μπορούμε μέσω των Δήμων να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό, όπου ο αθλητισμός είναι μέρος της υγείας. Στη Βόρεια Ευρώπη, που είναι εντελώς διαφορετικά, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που βασίζεται στις εταιρείες και είναι ένα κομμάτι του lifestyle. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη μάχη που πρέπει να δοθεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι της κύρια σημασία, αλλά πάρα πολλά παιδιά που γνωρίζω η ζωή τους κρατάει τον αθλητισμό και θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω. Κύριε Νικολαίδη, πάμε τώρα. Είπατε νωρίτερα ότι ήσασταν ο πριν ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έτσι. Άρα δεν σας έφερε κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ η συμμαχία, η προοδευτική συμμαχία. Όχι, όχι. Εγώ ήμουν. Ναι. Υπάρχει μια κριτική από άνθρωπους που είναι αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η ψηφοφόρο του δεν είναι ψηφοφόρο του ακόμα, ότι στη συνείδηση του κόσμου εγκαθιδρύεται ως ένα ακόμη συστημικό κόμμα με αυτό το άνοιγμα. Επομένως, μέσα σε ένα κλίμα έντονης αμφισβήτησης του συστήματος, κυρίως από την ακροδεξιά, αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει ο κίνδυνος να δει κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κομμάτι του συστήματος το οποίο μαχόταν ή μάχεται. Πώς το βλέπετε αυτή την κριτική και τι απαντάτε σε αυτό? Εννοούμε βλέποντας να μπολιάζεται με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και άλλων. Ιστορικά, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη ήταν αυτά τα οποία πάτησαν μπανανόφλουδα. Εισήγαγαν τις φιλολέφερες οικονομικές πολιτικές και κάπου εκεί ήρθε και η κατάρρευσή τους. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που το 40% που έπαιρνε κάποτε το ΠΑΣΟΚ στο κοινάλ έχει γίνει 4%. Αυτό το 36% δεν έχουν εξατμιστεί. Αν υπήρχε πρόσωπο του κοινάλ, θα αντιδρούσε με το 4%. Το 5, το 6 να σας πω, το 10 να πω. Εντάξει. Το υπόλοιπο 30 δεν έχει εξατμιστεί, ούτε οι άνθρωποι χτύπα ξύλο έχουν ισοχωρεθεί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν πια δεν τους εκφράζουν οι πολιτικές οι οποίες χρησιμοποίησαν αυτά τα κόμματα σε συνεργασία με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει να κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απάντηση σε μια ενωμένη Ευρώπη η οποία προσπαθεί να εφαρμόσει άκρως με φιλελευθερές πολιτικές, οι οποίες χρησιμοποιούν την ακροδεξιά για να γίνει αυτό. Έτσι, η ακροδεξιά είναι η μπροστοφυλακή του νεοφιλελευθερισμού. Βλέπουμε πάρα πολλές χώρες οι οποίες με ακροδεξιά ρητορική, η Ουγγαρία παραδείγματος χάρη, που με ακροδεξιά ρητορική και με τον Όρμπαν κατάφερε να πάρει τις εκλογές με θέμα τους μετανάστες, όταν η χώρα δεν είχε ούτε ένα μετανάστη ακόμα. Βλέπουμε ότι από την πρώτη μέρα που έγινε κυβέρνηση, τα πρώτα μέτρα τα οποία τροποποίησε ήταν να καταργηθεί το 8ωρο, να μπει το 12ωρο, υποχρεωτικές 400 ώρες υπερορία και προθεσμία στον εργοδότη να πληρώσει αυτές τις υπερορίες σε 3 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί, δεχόμενος μάλλον την πρόταση από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα οποία κατάλαβαν το λάθος που έκανα, προσπαθεί να δημιουργήσει, όπως μέσα στην Ελλάδα, έτσι και στην Ευρώπη, ένα πλατή δημοκρατικό μέτωπο το οποίο να αντισταθεί σε αυτές τις πολιτικές. Είναι καθήκον, νομίζω, όλων και των κεντροαριστερών και των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων αυτή τη στιγμή να πάρουν μια υπεύθυνη στάση απέναντι σε αυτό το πολύ δύσκολο κύμα το οποίο φαίνεται να έρχεται στην Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει την ευθύνη για να το κάνει στο εσωτερικό και για όλους αυτούς που ανησυχούν. Δεν υπάρχει σοβαρό ρίσκο σε αυτό το άνοιγμα? Να σας πω κάτι. Θα σας απαντήσω με ένα αθλητικό παράδειγμα. Τον παίκτη τον έχει προπονητής. Νομίζω ότι ένας παίκτης σε μια ομάδα με έναν προπονητή αποδίδει πολύ διαφορετικά με έναν άλλο προπονητή. Νομίζω ότι ο δικός μας ο προπονητής έχει δώσει τα διαπιστευτήρια τα τελευταία χρόνια. Οι παλιές σειρές δεν παίρνουν και πολύ μεγάλη προπόνηση, θα έλεγα εγώ. Εγώ θα διαφωνήσω. Καλώς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο προπονητής. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο προπονητής. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο.